Για τον τίτλο ιδιοκτησίας που απέκτησαν πλέον τα θερμά, μίλησε η δικηγόρος Αφροδίτη Μπιλίρη. Η ίδια, ως νομική σύμβουλος της Μητρόπολης, ψάχνοντας για ζητήματα που της είχαν ανατεθεί από τον Μητροπολίτη, έπεσε πάνω στο ΦΕΚ που το κράτος έδινε τα θερμά στο Δήμο. Η στιγμή που η κυρία Μπιλίρη ανακάλυψε ουσιαστικά το συγκεκριμένο ΦΕΚ ήταν η ιδανικότερη, γιατί έχει δημιουργηθεί μια κρατική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των ιαματικών λουτρών σε όλη την Ελλάδα, οπότε υπήρχε ο κίνδυνος και τα δικά μας θερμά να περάσουν στο κράτος. Επομένως, ήταν σημαντικό ο Δήμος ΚΟ να αποκτήσει τώρα, έστω και με καθυστέρηση 64 ετών, αυτοτελές δικαίωμα ιδιοκτησίας και κυριότητας με τίτλο ιδιοκτησίας στα θερμά. Η Αφροδίτη Μπιλίρη ουσιαστικά έκανε ένα δώρο χαράς σε όλους τους ΚΟΟΥΣ. Κυρία Μπιλίρη, βρισκόμαστε στο γραφείο σας για να πούμε για το ένα θέμα πολύ έτσι σημαντικό που απασχολεί όλους τους κόσμους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το θέμα με τα θερμά. Πρόσφατα μάθαμε ότι έχουν αποκτήσει πλέον τίτλο ιδιοκτησίας. Πείτε μας πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Τα θερμά είναι κάτι που απασχολεί όλη την ΚΟ. Έχουμε παρακολουθήσει σειρά δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον τύπο, σχετικά με την κατάρρευση του κτηρίου που καταστρέφεται σιγά-σιγά και με τη δυσκολία που υπάρχει για τη συντήρηση. Όλοι είχαμε τον προβληματισμό τι να συμβαίνει. Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα, πιστεύω, όλοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τυχαία, από την ενασχόλησή μου με θέματα της Μητρόπολης, γιατί είμαι νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης, για ζητήματα που μου ανέθεσε ο Μητροπολίτης, έπεσα πάνω στο ΦΕΚ που έδινε το κράτος τα θερμά στο Δήμο. Το συζητήσαμε με τον Μητροπολίτη, αμέσως ενημερώσαμε και τον Δήμαρχο και έτσι ετοιμαστήκαμε για να κάνουμε αυτό που δεν είχε εντοπιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, την καταχώρηση του ΦΕΚ, με νόμο του κράτους δόθηκαν τα θερμά, καθώς και πολλά άλλα, το γήπεδο, τα γόρα, ο Ευαγγελισμός και πάρα πολλά άλλα κτίρια και της Ρόδου και της Νησίρου, τα θερμά είναι όλα στο ίδιο ΦΕΚ και βρήκαμε πώς πρέπει να γίνει αυτή η καταχώρηση. Μέχρι τώρα αυτό είχε παγώσει γιατί δεν είχε εντοπιστεί σε ποια κτηματολογική μερίδα έπρεπε να γίνει αυτή η καταχώρηση, ώστε να γίνει η απόσπαση του τμήματος που έδινε το κράτος, ώστε να αποκτήσουν ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας τα θερμά. Έτσι λοιπόν εντοπίστηκε η ευρύτερη περιοχή που είναι μια μερίδα τεράστια του δημοσίου που ξεκινάει από τα θερμά και φτάνει σχεδόν μέχρι το Μικελάντζελο που όλοι ξέρουμε και μέσα σε αυτήν την κτηματολογική μερίδα, αφού ετοίμασε τοπογραφικό διάγραμμα η κυρία Αντωνοπούλου, κάναμε αυτή την καταχώρηση. Έχω ξαναπεί ότι ήταν μια ευτυχή συγκυρία, γιατί έτυχε να έχουμε και δικαστή στο χτηματολόγιο, μια νέα δικαστήνα, την κυρία Καραδήμου, η οποία αμέσως αντιλήφθηκε το θέμα. Δεν είχαμε καθόλου καθυστερήσεις και έτσι αμέσως έγινε καταχώρηση, αποσπάστηκε το τμήμα και πλέον τα θερμά έχουν κτηματολογικό τίτλο. Τι σημαίνει αυτό? Όπως όλοι ξέρουμε, όλοι οι συμπολίτες μας και έχοντας περάσει τη περίοδο τη μεγάλη, τη δανειακή, δεν μπορείς να χρηματοδοτηθείς χωρίς να προσκομίζεις τον τίτλο ιδιοκτησίας. Δεν αρκεί λοιπόν το συμβόλαιο, πρέπει να έχεις κατά το ιταλικό κτηματολόγιο τίτλο, αριθμό κτηματολογικής μερίδας. Τώρα λοιπόν υπάρχει ελπίδα και ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να έχουμε χρηματοδοτήσεις, μελέτες και χρήση ουσιαστική του κτηρίου και της περιοχής των θερμών. Το κτίριο εκεί στα θερμά είναι φτιαγμένο δηλαδή επί Ιταλοκρατίας, έτσι? Κοιτάξτε, στα ιστορικά στοιχεία που έχω δει, δεν είναι καν επί Ιταλοκρατίας, είναι ακόμα προγενέστερο. Δηλαδή, φαίνεται ότι η περιοχή των θερμών και η αξιοποίηση των θερμών υπάρχει περίπου από το 1880. Οπότε μιλάμε για Οθωμανικό κράτος. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να είμαι βέβαιη για το χρόνο κατασκευής και νομίζω κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος, γιατί και επί Ιταλοκρατίας δεν υπήρχε καταχώρηση κτηρίου. Άρα κάποιος έχει βρει κάποιο κτίριο και ίσως το έχει επισκευάσει, ίσως το έχει επεκτείνει. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό που καταφέρατε τυχαία, ανακαλύψατε και τελικά το πετύχατε, διότι πλέον μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όπως όλοι επιθυμούμε την περιοχή των θερμών. Το θεωρώ πραγματικά μια φοβερή συγκυρία και θεωρώ ότι όλοι μας, όλοι οι ΚΟΗ πολίτες, δημότες,
Γιατί και εγώ είμαι δημότης ΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2007, πρέπει μόνο να είμαστε χαρούμενοι. Και η αλήθεια είναι ότι με παραξενεύει που από την ώρα που γνωστοποιήθηκε αυτό, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα έβλεπα όλη αυτή την κρίνια, δεν έχω δει κανένα να χαίρεται και το σημειώνω αυτό, γιατί πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Μου κάνει εντύπωση, δεν έχουν χαρεί. Ένα ερωτηματικό. Για Μπιλίρη, υπήρχε κάποιος κίνδυνος να κατοχυρωθεί αυτό το δικαίωμα έστω και τώρα, αυτή την περίοδο? Υπήρχε κίνδυνος αυτή τη στιγμή, γιατί όπως έχουμε παρακολουθήσει όλοι από τον τύπο, έχει δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρεία κρατική, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ιαματικών σε όλη την Ελλάδα. Άρα ήταν πολύ σημαντικό έστω τώρα, έστω με καθυστέρηση 64 ετών, ο Δήμος να έχει αυτοτελές δικαίωμα ιδιοκτησίας, κυριότητας με τίτλο ιδιοκτησίας στα θερμά της ΚΟΟ.